Το 1930 όμως... Ο πατέρας του υποχρεώθηκε να παραδώσει το φαρμακείο που νίκιαζε, μένοντας ουσιαστικά άνεργος. Και μετά από πολλές μάταιες προσπάθειες να συντηρήσει την οικογένειά του, πήρε την απόφαση να μετακινηθούν στην Αθήνα. Οι συνθήκες αυτής της μετακίνησης ήταν τόσο κακές που τους έκανε να νιώθουν σαν τους μικρασιάτες πρόσφυγες που τότε αποτελούσαν την αξιολείπητη φτωχολογιά της Νάξου. Ο Ιάκωβος όμως πάντα επέστρεφε στο νησί του και το αγαπούσε όλο και περισσότερο και πάντα συγχωρούσε τον τόπο του όσο κι αν άλλαζε αυτός με τα χρόνια. Σάββατο απόγευμα πήραμε το πλοίο της γραμμής στο χώρο προορισμό Συνάξος. Στο χρόνο, 19 Απριλίου, υπάλληλοι ιδιωτικοί και δημόσιοι θα επιστρέφαμε στους εαυτούς μας. Μα ψυχικά ποιος θα ήταν ο προορισμός μας? Δεν έχω τόπο, ούτε γειτονιά. Δεν το ξέραμε. Γι' αυτό Σάββατο απόγευμα πήραμε το πλοίο της γραμμής πληρώνοντας και του κόσμου τα λεφτά από πάνω. Διασχίσαμε 200 μίλια στο χώρο και κάπου 12 ώρες το χρόνο. Όμως αυτό που μέσα μας διανύσαμε ήταν αμέτρητο. Ως πού? Φτάσαμε γεωμετρικά, ακτοπλοϊκά. Στραγγίσαμε το εισιτήριο μέχρι την τελευταία δεκάρα της ενέργειάς του, μα πουθενά είναι άξος. Δεν έχω το πω ούτε γειτονιά. Κι όμως, ο χάρτης έγραφε ότι τότε το λιμάνι ήταν η Νάξος και οι κάτοικοι του νησιού κάνανε όρκους. Να θάψουμε τα παιδιά μας, αν δεν είναι τούτη Νάξος και αν δεν είμαστε Ναξιώτες εμείς. Φύγαμε απογοητευμένοι από την Νάξο και από τους Ναξιώτες. Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα μου τα πες με το πρώτο σου το γάλα. Αν όλοι αυτοί οι διαβόλοι που μας περίμεναν στην προκυμαία είχαν την ευκαιρία να αρνηθούν ποιοι είναι και πού βρίσκονται, ίσως να ήταν εκεί. Συνάξου, νοσταλγήσαμε. Ήταν 13 χρονών όταν ήρθαν στην Αθήνα. Στις προσωπικές του αποσκευές κουβαλούσε όλα αυτά τα σημαντικά αποκτήματα και βιώματα. Η ζωή για την πρωτεύουσα, η ζωή στην πρωτεύουσα για την οικογένεια Καμπανέλη ήταν πολύ δύσκολη. Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα μου τα πες με το πρώτο σου το γάλα. Έτσι ο Ιάκωβος αναγκάστηκε να σταματήσει το σχολείο και να δουλέψει. Ίσως η ιδέα να μάθει κάποια τέχνη οδήγησε τον πατέρα του να τον γράψει στην Υψερινή Βιοτεχνική Σχολή. Παράρτημα της Επιτανηδίου για να σπουδάσει τεχνικό σχέδιο. Όταν τελείωσε αυτή τη σχολή που καθομολογία του ιδίου καθόλου δεν τον ενδιέφερε. Έπιασε δουλειά σε ένα τεχνικό γραφείο σχεδιάζοντας έργα.